Στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο στη Γενέβη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πάει μαζί με την Ελλάδα για να διαπραγματευτεί θέματα ασφάλειας της Κύπρου. Δηλαδή, την κατάργηση των τουρκικών εγγυήσεων, την κατάργηση του δικαιώματος παρέμβασης της Τουρκίας στην Κύπρο και την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Όπως ήταν στην ουσία της η πρόταση την οποία έκανε πρόσφατα. Δεν μας εκπλήττει το ότι η μερίδα της αντιπολίτευσης απορρίπτει αυτή την διάσκεψη. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι σταθερά αρνήθηκαν τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στον Νταβός τον Ιανουάριο του 2016, τη συνάντηση στη Νέα Υόρκη του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα το Σεπτέμβριο του 2016, τη διαπραγμάτευση στο Μον Πελεράν τον Νοέμβριο του 2016, τη διάσκεψη στη Γενέβη τον Ιανουάριο του 2017. Απορρίπτουν κάθε ευκαιρία και κάθε μορφή διαπραγμάτευσης. Τη μια μας είπαν ότι θα εγκλωβιστούμε σε επιδιαιτησία. Την άλλη προέβλεψαν ότι θα έχουμε ενδιάμεσες συμφωνίες. Την άλλη φορά ισχυρίζονταν ότι κινδυνεύει με υποβάθμιση η Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνώριση η τουρκοκυπριακή πλευρά. Μια άλλη φορά μας έλεγαν ότι θυσιάζουμε την ενεργειακή προοπτική της Κύπρου και τώρα μας λένε σιγά τα λάχανα. Εμείς δεν θεωρούμε όμως ότι η διαπραγμάτευση για κατάργηση των εγγύσεων και των τουρκικών παρεμβάσεων που ήταν στην αρχή και της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο είναι λάχανα. Στη Γενέβη θα είναι παρούσα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παρατηρητής, αφού δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος, αλλά ως ενδιαφερόμενο μέρος. Όπως ήταν η πάγια επιδίωξη της πλευράς μας και το καταφέρνουμε τώρα. Στη Γενέβη θα είναι βέβαια και η Κυπριακή Δημοκρατία, που θα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό μόνο η Τουρκία θα μπορούσε να προσπαθεί να το αμφισβητήσει. Στη Γενέβη περιμένουμε ότι η Τουρκία θα έχει μία λογική θέση επιβεβαιώνοντας τους ανέξοδους ισχυρισμούς της ότι επιθυμεί λύση, ούτως ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις. Στην διάσκεψη αυτή μπορούμε να διαπραγματευτούμε το περιεχόμενο μιας συμφωνίας για λύση του Κυπριακού. Αυτοί που απορρίπτουν κάθε διαπραγμάτευση, διερωτάται κανείς πώς διεκδικούν κατά τα άλλα σωστό περιεχόμενο σε μια λύση. Βεβαίως, υπάρχει πάντα η επιλογή, αντί της διαπραγμάτευσης για την λύση του Κυπριακού, να μείνουμε εδώ στην Κύπρο κάνοντας προεκλογικό. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός όχι απλώς υποστηρίζει τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα που πέτυχε ο Υπουργός Παιδείας, κ. Κώστας Καδής, αλλά υπογραμμίζει ότι η από χρόνια οφειλόμενη αλλαγή στο σύστημα, ότι δηλαδή στο εξής, οι εκπαιδευτικοί θα επιλέγονται με βάση την αξία τους και όχι μόνο την αρχαιότητα, είναι μια μεγάλη προοδευτική αλλαγή στα χρονικά της δημόσιας εκπαίδευσης. Είναι θεμέλιο για καλύτερη και ποιοτικότερη εκπαίδευση στα επόμενα χρόνια. Καταδικάζουμε την απεργία που γίνεται στα δημοτικά σχολεία. Εκτός από καταδικαστέα, είναι και ακατανόητη. Την καταδικάζουμε και ρωτούμε. Γιατί οι συνδικαλιστικοί φορείς τιμωρούν τα παιδιά του δημοτικού σχολείου και τις οικογένειές τους? Με ποια λογική αντιστρατεύονται την θέληση της πολιτείας να επιλέγει και να στέλνει στα σχολεία τους καλύτερους εκπαιδευτικούς μέσα από εξετάσεις? Διότι αυτό κάνουν, φέρνοντας συνέχεια προσκόμματα και ζητώντας αναβολές. Καταδικάζουμε τα μέτρα της ΠΟΕΔ κατά των σχολείων και των μαθητών, διότι πρώτον, ο Υπουργός και η κυβέρνηση έχουν δείξει ίσως και υπερβολική ευελιξία, διασφαλίζοντας δικαιώματα και ευκαιρίες τόσο των αορίστου χρόνου εκτάκτων εκπαιδευτικών, όσο και άλλων που απασχολούνταν στην εκπαίδευση. Δεύτερο, ακολουθώντας
την γνώμη της νομικής υπηρεσίας θεσμοθέτησαν μαζί με τη Βουλή σχετικά με το καθεστώς των αντικαταστάσεων στα σχολεία τα επόμενα χρόνια. Τρίτο, οι απεργούντες λίγο πολύ αξιώνουν να αφαιρεθεί από τις εκατοντάδες ή και χιλιάδες νέους αποφύτους πανεπιστημίων της φετινής, της περσινής και των τελευταίων 5-10 χρόνων η ευκαιρία να διεκδικήσουν με την αξία τους μια θέση στη δημόσια εκπαίδευση. Περί αυτού πρόκειται. Η απεργιακή κινητοποίηση στρέφεται εις βάρος χιλιάδων νέων προσοντούχων που οι συνδικαλιστές, οι φυστάμενοι εκπαιδευτικοί, δεν θέλουν να τους δουν να διεκδικούν αξιοκρατικά θέσεις στην εκπαίδευση.